Μου. Γεια σου, Μιράντα. Τι συνέβη εδώ? Ω, φτιάχνεις ένα φάρμακο που θα τονώσει τη Μία. Πω πω, Μία. Λυπάμαι που αισθάνεσαι τόσο άσχημα. Πατσί, παραπαπαπα. Μα, Όχι, όχι. Έχεις ξεμείνει από αυγά χαρούμενων πουλιών. Χωρίς αυτά το φάρμακο δεν θα δουλέψει. Στοιχηματίζω πως ο Μάβερικ μπορεί να βρει το συστατικό που λείπει. Θα τον φέρω. Μην ανησυχείς. Ει, Μάβερικ. Στοιχηματίζω πως δεν μπορούσες να με ακούσεις λόγω της μηχανής σου. Η Μιράντα φτιάχνει ένα φάρμακο για να τονώσει τη Μία, αλλά δεν μπορεί να βρει καθόλου αυγά χαρούμενων πουλιών. Μπορείς να βοηθήσεις. Τέλεια! Ετοιμάσου για δράση! Γεια σου, Μάλκολ. Hello. Διασκεδάζεις? Παρά. Ήρθε ο Μάβερικ. Μάλκολ, είμαστε σε αποστολή για να βρούμε λίγα αυγά χαρούμενων πουλιών. Είναι για να ευθυμίσει η Μία. Μπορείς να μας βοηθήσεις? Hey, περίμενε μας, Μάλκολ. Τέλεια! Η Μιράντα είναι μαζί μας. Ελάτε, παιδιά! Σύμφωνα με τη Μιράντα, ίσως να υπάρχουν χαρούμενα πουλιά σε αυτή τη σπηλιά. Αλλά... Hey, Μάλκολ! Δεν τελείωσα να μιλάω. Γιάικς, αυτό σίγουρα δεν είναι ένα χαρούμενο πουλί. Μία φωλιά. Αχα, αυτά σίγουρα είναι αυγά χαρούμενων πουλιών. Προτείνω να σκαρφαλώσουμε εκεί και να ρίξουμε μία ματιά. Λοιπόν, πώς θα καταφέρετε να ανεβείτε εκεί πάνω? Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, Μάβερικ. Αχα! Αυτή είναι η ιδανική λύση, Μιράντα. Έτσι θα κουνηθούν και θα πέσουν αυτά τα αυγά. Ορίστε. Γρήγορα, πιάσε τα αυγά. Μην τα αφήσεις να σπάσουν. Τα κατάφερες. Ήταν καταπληκτικό. Έχεις δίκιο. Πρέπει να φροντίσουμε τη Μία. Ας πάμε πίσω. Δεν είναι χαρούμενο που πήραμε τα αυγά. Wow, τι ήταν αυτό? Τι είναι, Μάβερικ? Ο βρυχυθμός πρέπει να το ξεκόλλησε. Φύγετε. Wow.
Γρήγορα, στρίψτε αριστερά. Yikes! Παρατρίχα. Τώρα ας πάμε τα αυγά πίσω στη μία. Hey. Επιτέλους, ο ήλιος βγήκε. Γεια σας, παιδιά. Wow, φαίνεστε τόσο ζωηροί σήμερα το πρωί. Ακόμα και ο Μάλκολμ είναι σε καλή διάθεση. Ω, γεια σου, Μία. Είναι τόσο ωραίο να σε βλέπουμε να πετάς και πάλι. Δούλεψε το φάρμακο της Μιράντας. Τέλεια. Τα λέμε την επόμενη φορά, φίλοι. Παιδιά, γρήγορα. Μπράβο μου. Wow, καταπληκτική βολή, Μαξ. Μαντέψτε ποιος ήρθε να παίξει βόλεϊ. Δεν νομίζω πως ο Μαξ θέλει να παίξει μαζί σου, Μάρτι. Είσαι πολύ αδέξιος. Την τελευταία φορά που έπαιξες βόλεϊ, κόλλησες την μπάλα πάνω σε ένα δέντρο. Φαίνεται πως είναι η τυχερή σου μέρα, Μάρτι. Είσαι μέσα. Αυτή ήταν η μοναδική μπάλα του βόλεϊ. Ω Θεέ μου, Μάρτι, τα έκανες μουσκεμα. Hey, γιατί δεν φωνάζουμε το Μαβερικ να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει. Καλύτερα να το αφήσεις αυτό κάτω και να πας μέσα, Μαύρη. Ο αδέξιος Μάρτι πέταξε την μπάλα του βόλεϊ του Μαξ και του Μω μέσα στη θάλασσα. Μπορείς να βοηθήσεις. Μη στενοχωριέσαι, Μάρτι. Έρχεται ο Μαβερικ. Ο Μάρτι έπαιζε βόλεϊ με τον Μαξ και τον Μο, αλλά χτύπησε την μπάλα πολύ δυνατά και την πέταξε μέσα στη θάλασσα. Τώρα πώς θα τη βγάλουμε? Hey, πού είναι ο Μαβερικ? Μαβερικ, τι κάνεις?
Φύγε από τη μέση, Μάρτι. Τι συμβαίνει? Φαίνεται πως η ρόδα σου έχει παγιδευτεί. Μπορείς να την κουνήσεις? Όχι. Ω Θεέ μου, καλύτερα να κορνάρεις και να ευχηθείς να σε ακούσει ο Μάρτι. Νομίζω πως ο Μαύερικ έμπλεξε. Έλα, Μάρτι. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Καταπληκτική δουλειά, παιδιά! Καλύτερα να πούμε στον Μαξ και τον Μο πως μπορούν να πάρουν πίσω την μπάλα του βόλεϊ τους. Ωαου, Μάρτι! Τέλεια βολή! Τα λέμε σύντομα, παιδιά! Καλό παιχνίδι! Λοιπόν, φίλοι μου, τι ευχάριστο πρωινό! Ω, φαίνεται πως δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον δρόμο. Αναρωτιέμαι ποιος θα μπορούσε να είναι. Είναι ο Μάλκολμ. Ας του πούμε γεια! Γεια σου, Μάλκολμ! Τι όμορφο πρωινό! Δεν συμφωνείς? Είναι η ιδανική στιγμή να απολαύσουμε μία μικρή βόλτα στο... Τι συμβαίνει, Μάρκολ? Μύρισες κάτι? Κάτι νόστιμο? Από εδώ? Τι θα μπορούσε να είναι? Τι μύρισες, Μάρκολ? Στοιχηματίζω πως είναι ένα... Εντάξει. Λοιπόν, φαντάζομαι πως είναι έκπληξη τότε. Έχει περάσει αρκετή ώρα από τότε που αφήσαμε τον κεντρικό δρόμο, Μάλκολμ. Υπάρχει τέλος σε αυτό το παλιό μονοπάτι? Ω Θεέ μου, βατόμουρα! Νομίζω πως κέρδισες το λαχείο, Μάλκολμ. Μάλκολμ, νομίζω πως θα πρέπει να ρίξεις μία ματιά πίσω από αυτούς τους θάμνους. Πού οδηγεί αυτή η σύραγγα? Έχω ένα κακό προαίσθημα για αυτό το μέρος, Μάλκολμ. Κοίτα, μία πινακίδα κινδύνου. Σοβαρολογώ, Μάλκολμ. Εάν πράγματι θέλεις να πας μέσα, θα πρέπει να φωνάξουμε λίγη βοήθεια. Όπως θέλεις. Θα είμαι ακριβώς πίσω σου, φίλε μου. Δεν μπορείς να δεις τίποτα μέσα σε αυτή τη σύραγγα. Είσαι καλά, Μάλκολμ? Τι βλέπεις? Επιτέλους, αυτή η σύραγγα φαίνεται να οδηγεί κάπου. Πάμε να το ανακαλύψουμε, Μάλκολμ. Ω Θεέ μου, κοίταξε όλους αυτούς τους κρυστάλλους. Φαίνεται σαν ένα παλιό ορυχείο. Πράγματι κέρδισες το λαχείο σήμερα, φίλε μου. Wow, τι ήταν αυτό? Πρόσεχε, Μάλκολμ! Γεια σου, Μαύερικ! Μαύερικ! Wow, αυτό ήταν καταπληκτικό, Μαύερικ! Ο Μάλκολμ ανακάλυψε ένα παλιό ορυχείο. Ήθελε να πάει μόνος του και τώρα έχει μπλέξει άσχημα. Πρέπει να τον βοηθήσεις, Μαύερικ.
Γεια σου, Μω. Τι κάνεις? Ω, προσπαθείς να πιάσεις λίγα ψάρια με το καλάμι σου. Έξυπνο. Τσιμπάει. Δεν πειράζει. Πρέπει απλά να είσαι υπομονετικό. Wow. Χαλάρωσε, Μαβερικ. Ο Μω δείχνει τελείως χαμένο. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου. Ο Μάλκολμ παγιδεύτηκε κάτω από κάποια συντρίμια, μέσα σε ένα παλιό ορυχείο. Δεν μπορεί να κουνηθεί καθόλου. Εντάξει, παιδιά. Πρώτα πρέπει να βρούμε πού είναι αυτό το παλιό ορυχείο. Αλήθεια, Μω. Είδες το Μάλκολμ κοντά στο δάσος νωρίτερα σήμερα το πρωί. Υπέροχα. Πάμε. Ελάτε, παιδιά. Μην τα παρατάτε. Ας σκεφτούμε τι θα έκανε ο Μάλκολμ εάν ήταν στη θέση μας. Έχεις δίκιο, Μάβερικ. Ο Μάλκολμ πάντα ακολουθεί κάποια ίχνη. Λοιπόν, ξέρετε τι πρέπει να γίνει, παιδιά. Δεν έχουμε χρόνο για γεύμα, Μω. Ο Μάλκολμ χρειάζεται τη βοήθειά μας. Είστε έτοιμοι, παιδιά. Μη φοβάσαι, Μω. Δεν είσαι μόνος. Ο Μάβερικ είναι εδώ. Κρατήσου, Μάλκολμ. Οι φίλοι σου ήρθαν να σε σώσουν. Εντάξει, ας βιαστούμε, παιδιά. Αυτό το μέρος δεν είναι ασφαλές. Ορίστε, νομίζω πως τους χρωστάς, Μάλκολμ. Παιδιά, πραγματικά νομίζω πως θα πρέπει να φύγουμε από εδώ τώρα. Λοιπόν, το πρόβλημα λύθηκε. Ω, έλα, Μάλκολμ, σιγά το πράγμα. Θα έπρεπε να είσαι χαρούμενος που οι φίλοι σου σε έσωσαν. Και μιας που τους αναφέραμε, πού είναι? Προσπαθήστε να μην βαριστομαχιάσετε, παιδιά. Έχετε κερδίσει τους θάμνους σας όμως. Μάλκολμ, γιατί δεν πας και εσύ μαζί τους? Τα λέμε σύντομα, παιδιά. Απολαύστε τα βατόμουρά σας. Βρε, βρε, φαίνεται πως γίνεται ένας μεγάλος αγώνας εδώ. Βουάου, Μάρτι, είσαι τόσο επιδειξίας. Μην έχεις υπερβολική αυτοπεποίθηση, Μάρτι. Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ω Θεέ μου, Μάρτι, πρόσεχε! Έχεις μία τρύπα κάτω από το σκαρί σου, Μάρτι. Περίμενε. Μάρτι, πού είναι ο Μω? Δεν υπάρχει ίχνος του πουθενά. Μπορείς να τον δεις? Δόξα τω Θεώ, νάτος. Περιμένετε, παιδιά. Ο Μάβερικ μπορεί να σας βοηθήσει. Hey, Μάβερικ, ο Μάρτι και ο Μω χρειάζονται τη βοήθειά σου. Μπορείς να πας στη λίμνη τώρα? Βλέπεις τι συμβαίνει, Μάβερικ. Πρέπει να πας εκεί γρήγορα.
Γεια σου, Μία. Τι κάνεις, παίζεις? Τα πας περίφημα, αλλά πρόσεχε σε παρακαλώ. Δεν θέλεις να χτυπήσεις έναν από αυτούς τους κόνους, σωστά? Μία, έρχεται ο Μαβερικ. Πρόκειται για επίγον περιστατικό. Ο Μάρτι και ο Μο κινδυνεύουν και σε χρειάζονται. Είναι στην παραλία. Μπορείς να έρθεις? Κοίτα, Μία, εκεί είναι. Γεια σου. Κρατήσου, Μο. Η Μία επιστρέφει για σένα. Μπράβο, παιδιά. Σχεδόν φτάσατε. Απολαμβάνεις τη βόλτα σου, Μο. Τέλεια ομαδική δουλειά, παιδιά. Μάρτι, φαίνεται πως ο Μαβερικ φρόντισε την τρύπα σου. Δείχνεις ωραίος. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξαναρχίσετε έναν αγώνα? Ο Μο λέει πως είχε πολύ δράση για σήμερα. Αλλά εσείς, παιδιά, κάντε το. Τι θα λέγατε για έναν αγώνα μεταξύ της Μίας και του Μάρτι? Αέρας εναντίον νερού. Τι λέτε, παιδιά? Εντάξει, Μαβερικ, μπορείς να κάνεις τη μέτρηση. Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι. Πάμε. Καλή τύχη, τέρατα. Και να προσέχετε αυτή τη φορά. Τα λέμε σύντομα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE